Νικόλα, να σε παρακαλέσω να μείνεις για λίγο ακόμη μαζί μας, να γυρίσουμε στο στούντιο του Mega Channel στην Παιανία και σε λίγο πάλι εδώ. Να διακόψουμε τη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή για τον πόλεμο στον Περσικό. Αυτή τη φορά οι έκτακτες ειδήσεις δεν είναι από τον Περσικό, είναι από την Αθήνα. Πριν από λίγο σημειώθηκαν δύο εκρήξεις, η μία στην Inter American, στη μία παρα 5, και η δεύτερη που φαίνεται και σοβαρότερη, στη μία και 20, στον πρώτο όροφο κτηρίου επί της Πανεπιστημίου 31, πάνω από τα γραφεία της American Express. Για την έκρηξη αυτή έχουμε τις εξής πληροφορίες ως τώρα. Βρίσκεται εκεί ο αστυνομικός μας συντάκτης Μάνος Τσαγκαράκης. Οι πληροφορίες είναι οι εξής. Έχουν αποκολληθεί μάρμαρα του κτηρίου, υπάρχουν σπασμένα τζάμια, ενώ αυτόπτης μάρτυρας είδε λίγο πριν την έκρηξη μία λάμψη και με βάση αυτή την πληροφορία η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η έκρηξη να οφείλεται σε εκτόξευση ρουκέτας. Επίσης, αυτόπτες μάρτυρες είδαν έναν με λαμψό άνδρα, αλλοδαπό να απομακρύνεται από το σημείο εκείνο, και για το λόγο αυτό έχουν μπλοκάρει τα τετράγωνα γύρω από την περιοχή και κάνουν εκτεταμένες έρευνες. Να πούμε τώρα για την πρώτη έκρηξη, η οποία έγινε στη 1:03 στο κτίριο στην έξοδο του κτηρίου της Inter American, 2-3 λεπτά πριν τη μία. Την αντελήφθη ο φύλακας του κτηρίου που ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Η έκρηξη έγινε αισθητή από ενίκους διπλανού κτηρίου, το οποίο σύμφωνα με τις μαρτυρίες τραντάχτηκε ενώ φάνηκε και καπνός. Αστυνομική δύναμη έσπευσε αμέσως επί τόπου. Από τις πρώτες έρευνες δεν βρέθηκαν υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού. Εικάζεται ότι η έκρηξη προήλθε από ποσότητα δυναμίτη που δεν αφήνει υπολείμματα. Έχουμε ήδη όμως ρεπορτάζ του Μάνου Τσαγκαράκη από τον τόπο της πρώτης έκρηξης στο κτίριο της Inter American και αν είμαστε έτοιμοι μπορούμε να το δούμε. Καταρχήν, πέστε μας εσείς που ήσασταν την ώρα που έγινε. Ήμουν στη θέση μέσα στο θηρορείο του Εσπάνου εκεί πέρα. Ήταν πριν, μετά από 2-3 λεπτά θα έπιανε έξω να κάνω τον και κανονισμένο έλεγχο. Πριν βγω έξω, άκουσα ένα θόρυβο, μια έκρηξη. Βγήκα μέσα έξω και είδα καπνούς από ένα σημείο εκεί πέρα. Πού ακριβώς, ποιο σημείο ήταν? Ακριβώς, είναι στη συμβολή των δύο γωνιών, δηλαδή είναι μια πρασινάδα, μια έτσι κάτι θάμνη, ας πούμε, που ενώνονται. Αυτό ήταν, τίποτα άλλο. Η θάμνη από τον κήπο του κτίριου, δεν είναι τίποτα, ας πούμε, θάμνη. Κατάλαβα, πώς λέγεστε? Σιλέος. Το μικρό σας? Παναγιώτης. Ευχαριστώ πολύ. Το κτίριο της Πρόνοιας δίπλα τραντάχτηκε στην κυριολεξία. Από το θόρυβο, δηλαδή το μόνο που είδα κάτι καπνούς. Βγήκατε αμέσως? Βγήκα αμέσως, αλλά είδα κάτι καπνούς, τίποτα άλλο. Εγώ πιο γρήγορα. Και μάλιστα τρομάξαν όλες οι κοπέλες που είναι και ξυπνήσανε. Δεν σηκώθηκαν να δουν τι είναι. Και εγώ μόλις βγήκα, μόλις άκουσα δηλαδή που τερτάχτηκε πάρα πολύ, βγήκα στο μπαλκόνι και το είδα προσωπικά αυτό, δεν μπορώ να διαψεύσουν, είδα τους καπνούς. Μόνο δηλαδή φοβήθηκα πρώτα μήπως έσχασε τίποτα στον άλλο κτίριο. Λάκι. Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, περάστε λίγο. Περάστε λίγο. Και μέσα, Κώστα, τους άντρες που ψάχνουν. Είδαμε, φίλοι τηλεθεατές, πλάνα από τις δύο εκρήξεις. Αυτές οι δύο εκρήξεις δεν δείχνουν να είναι ασύνδετες η μία με την άλλη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Είχαμε προχθές, να θυμίσουμε, κάποιες βομβιστικές επιθέσεις από τις 17 Νοέμβρη σε τράπεζες της Αθήνας. Νομίζετε ότι συνδέονται με την συμμετοχή της Ελλάδος στην πολυεθνική δύναμη, κύριε Αναστασόπουλε? Κύριε Ρουσόπουλε, λογικά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να είναι τρομοκρατικές επιθέσεις που θέλουν να δείξουν αυτή τη σύνδεση.